Της εσύ μου που είναι μαζί να δούμε ποια προγράμματα τρέχουν. Σταμάτη. Σταμάτη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Νικόλ, καλό μεσημέρι. Παύλο, πράγματι, δηλαδή σε μια προεκλογική περίοδο που συνηθίζεται να παγώνει η δραστηριότητα, τουλάχιστον η νομοθετική και η πολιτική, τρέχει το ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα τρέχει το νέο ΕΣΠΑ, το οποίο θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ενεργοποιήθηκε με ταχύτατους ρυθμούς. Λοιπόν, αφορά και εννοούμε το ΕΣΠΑ 2021-2027, μέσω του οποίου θα εισρεύσουν στην εθνική οικονομία και περισσότερο εδώ για επενδύσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων 26,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι ένα τεράστιο ποσό. Βεβαίως, όλο αυτό δεν θα πάνε για επενδύσεις στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αφορά όλο το εύρος της οικονομίας και της κοινωνίας. Αυτή τη στιγμή τρέχουν από το Υπουργείο Ανάπτυξης δύο πολύ μεγάλα προγράμματα για την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και συγκεκριμένα είναι η πράσινη μετάβαση μικρομεσαίων επιχειρήσεων με προϋπολογισμό 700 εκατομμύρια ευρώ. 700 εκατομμύρια ευρώ είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα χρηματοδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έχει προκηρυχθεί στο πλαίσιο όλων των ΕΣΠΑ, θα πρέπει να σημειώσουμε. Και αυτό ήταν μια επιλογή της κυβέρνησης που λέει αντί να υπάρχουν κατακαιρματισμένες δράσεις, παύλα προγράμματα, θα ρίξουμε πολλά λεφτά και ας τα αξιοποιήσουν με τον τρόπο που μπορούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εντός βέβαια των πλαισίων που ορίζει η κοινοτική νομοθεσία. Πέρα όμως από τα 700 εκατομμύρια για την πράσινη μετάβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τρέχει αυτή τη στιγμή και το πρόγραμμα ψηφιακός μετασχηματισμός μικρομεσαίων επιχειρήσεων με συνολικό προϋπολογισμό 300 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο υποδιαιρείται σε τρεις υποδράσεις. Επανέρχομαι όμως στο προηγούμενο πρόγραμμα στην πράσινη μετάβαση, το οποίο και αυτό υλοποιείται στο πλαίσιο δύο υποδράσεων. Ναι. Το πρώτο, η πράσινη μετάβαση ΜΜΕ έχει ως στόχο την ανανέωση των παγίων των επιχειρήσεων, διότι όπως ξέρουμε την περίοδο της δημοσιονομικής κρίσης υπήρξαν ελάχιστες επενδύσεις, πολλές επιχειρήσεις έκλεισαν και πλέον όλες αυτές καλούνται για να ανταπεξέλθουν στις νέες συνθήκες στο αγωνιστικό περιβάλλον, να ανανεώσουν τον εξοπλισμό τους. Η δράση με τον ψηφιακό μετασχηματισμό αφορά δηλαδή στην ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τα προγράμματα αυτά γίνονται ανάρπαστα και θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ειδικά για την πράσινη μετάβαση μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Αττική και στο Νότιο Αιγαίο, που είναι οι λεγόμενες περιοχές περιφέρειες μετάβασης, ο προϋπολογισμός εξαντλήθηκε μέσα σε 29 μέρες. Στα μάτια αυτά δηλαδή είναι προγράμματα τα οποία τρέχουν μέχρι εξάντληση των μπορών στην ουσία. Δηλαδή όποιος προλάβει. Ακριβώς. Όποιος προλάβει, ναι. Και για λόγους επιτάχυνσης των διαδικασιών, πλέον αυτά τα περισσότερα προγράμματα αξιολογούνται με βάση τη διαδικασία first in, first out. Όποιος προλάβει δηλαδή, εφόσον πληρεί τις προϋποθέσεις χρηματοδότησης. Αυτές οι προϋποθέσεις που λες είναι ευνοϊκές, είναι εύκολο για μια μικρομεσαία επιχείρηση να μπει σε αυτά τα προγράμματα? Δεν είναι δύσκολες. Όμως πρέπει να σημειώσουμε ότι θα πρέπει να διαθέτει και αντίστοιχο κεφάλαιο η μικρομεσαία επιχείρηση για να μπορέσει να κάνει χρήση αυτών των προγραμμάτων. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στην πράσινη μετάβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων το ποσοστό ενίσχυσης, δηλαδή της επιδότησης, ανέρχεται στο 40%. Εάν βέβαια κάποια επιχείρηση υλοποιήσει και παρεμβάσεις green, δηλαδή πράσινης ανάπτυξης, τότε το ποσοστό μπορεί να ανέβει στο 50%. Και αυτά... Αυτό σημαίνει το εξής. Όταν μια επιχείρηση υλοποιήσει ένα επενδυτικό σχέδιο της τάξης των 500.000 ευρώ, που είναι τα μέσα περίπου επενδυτικά σχέδια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ο επιχειρηματίας θα πρέπει να καταβάλει 250.000 ευρώ είτε ίδια κεφάλαια είτε με τραπεζικό δανεισμό. Τα μισά είναι η επιδότηση. Άρα είναι στο 50% η επιδότηση. Και ήθελα να σε ρωτήσω, ναι, στα μάτια, αν αυτή τη ρευστότητα η επιχείρηση πρέπει να τη διαθέτει εκ των προτέρων, να τη διαθέσει και να πάρει μετά την επιδότηση, ή αν δίνεται εκ των προτέρων η επιδότηση. Θα πρέπει να έχει εξασφαλίσει ότι μπορεί να καλύψει εκ των προτέρων την ίδια συμμετοχή, από όταν θα κάνει την αίτηση, την ίδια συμμετοχή και τον τραπεζικό δανεισμό. Θα πρέπει δηλαδή να καταθέσει εγγυητική επιστολή από πλευράς τράπεζας ότι πράγματι αν δεν έχει τα ίδια κεφάλαια, ότι πράγματι μπορεί να χρηματοδοτηθεί. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δηλαδή είναι κατά πόσο πιστοληπτική μπορεί να χαρακτηριστεί από το τραπεζικό σύστημα. Γι' αυτό δεν είναι τζάμπα λεφτά το ΕΣΠΑ. Δεν σου δίνει κάποιο.
δηλαδή ένα ποσό και σου λέει ότι επένδυσε, θα πρέπει και να υπάρξει και η αντίστοιχη συμμετοχή. Και του ιδιώτη. Σταμάτη, γιατί έχει περάσει την αντίληψη πολλών, και ειδικά τα προηγούμενα χρόνια, ότι το ΕΣΠΑ είναι δωρεάν χρήμα. Είναι δωρεάν σε ένα βαθμό, σε ένα ποσοστό. Πρέπει όμως να υπάρξει και η ίδια συμμετοχή του επιχειρηματία. Σταμάτη, έχει ενδιαφέρον και το γεγονός ότι η πολύ μεγάλη κάλυψη στα προγράμματα που έτρεχαν το τελευταίο διάστημα ήρθε από την Αττική και από το Νότιο Αιγαίο. Έτσι, διάβαζα στο πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ σου στην Αυτεμπορική. Ναι, είναι στις δύο αυτές περιφέρειες που ονομάζονται περιφέρειες σε μετάβαση, ενώ οι άλλες 11 της Ελλάδος είναι οι λιγότερες αναπτυγμένες περιφέρειες. Αυτά καθορίζονται με βάση το ΑΕΠ, με βάση το ΑΕΠ, δηλαδή σε συνδυασμό με τον μέσο κοινοτικό όρο. Οι περιοχές σε μετάβαση θεωρούνται πιο αναπτυγμένες και παίρνουν λιγότερα κονδύλια. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα αυτά να εξαντληθούν πολύ γρήγορα, αλλά θα πρέπει όμως να το συνδυάσουμε και με το γεγονός ότι η Αττική έχει ένα τεράστιο επιχειρηματικό δυναμικό. Ναι. Και το Νότιο Αιγαίο από την άλλη πλευρά έχει μια τεράστια δυναμική λόγω τουρισμού πάρα πολλά παιδιά. Επειδή όμως αυτό το πρόγραμμα δεν αφορά τόσο τουριστικές επιχειρήσεις, αφορά παραγωγικές, δηλαδή. Αφορά και επιχειρήσεις που κινούνται σε οικονομίες οι οποίες βασίζονται στον τουρισμό και κινούνται και περιφερειακά του τουρισμού πάρα πολλές φορές. Σωστά. Σωστά. Τώρα τι θα γίνει με αυτές τις περιοχές, δηλαδή με την Αττική και τον Νότιο Αιγαίο που εξαντλήθηκε προϋπολογισμό. Κατά πάσα πιθανότητα, επειδή δεν μπορούν να μεταφερθούν πόροι από το ίδιο πρόγραμμα προς τις περισσότερο αναπτυγμένες τις περιοχές, τις περιφέρειες για μετάβαση, ενδεχομένως στο μέλλον και αυτό σκέφτονται να υπάρξει ένα ανάλογο πρόγραμμα σε επίπεδο περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων, δηλαδή από την περιφέρεια. Έχουμε δει κατά καιρούς ανάλογα το προγράμματα. Ελπίζουμε ότι θα καλυφθεί ακόμα, δηλαδή, ένας επιπλέον αριθμός επιχειρήσεων που επιθυμούν να επενδύσουν σε αυτούς τους τομείς στο επόμενο διάστημα. Μάλιστα. Σταμάτη, ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες που μας έδωσες. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Εμείς φεύγουμε γρήγορα για ένα σύντομο διαφημιστικό.